Και σήμερα φυσικά θα εγκαινιάσω το δώρο της, όχι εγώ βέβαια, η τσουπάρα μου η Νατάσα. Εδώ μαζί θα φτιάξουμε 2 τούρτες παγωτό. Και για ποιο λόγο αποφάσισα να κάνουμε τούρτες παγωτό? Έχουν μπει πολλά νέα μέλη στην ομάδα μας και απορούν πως φτιάχνουμε το παγωτό. Λοιπόν, κορίτσια, μετά από πολλές αλλαγές που έχω κάνει από την πρώτη φορά που σας το έδειξα και χαίρομαι που το φτιάχνετε, πλέον με 1 λίτρο κρέμα γάλακτος, Νατάσα δείξα την κρέμα, εγώ παίρνω αυτή. Εγώ το μόνο που σας λέω συνέχεια είναι να προσέχετε να είναι φυτική. Δεν με ενδιαφέρει μάρκα, πάρτε ό,τι μάρκα γουστάρετε, αλλά να είναι φυτική, να μας κάνει το παγωτό με τάξη, αφράτο, όχι στόκο, όχι να θες κάτι για να το σπάσεις, για να κεράσεις. Λοιπόν, και πλέον μόνο με 1 ζαχαρούχο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις 2 τούρτες. Η μία η τούρτα θα είναι για τα μέτρα τα δικά μου, μιας και την 5η στις 18 έχω τα γενέθλιά μου και φέτος τα γενέθλιά μου είναι λίγο ιδιαίτερα για μένα για πολλούς και διάφορους λόγους. Και η άλλη τούρτα είναι για να υποδεχτώ τον κανακάρι μου το μικρό που την άλλη Παρασκευή ορκίζεται τα αστέρι μου και θα τον καλοδεχτώ. Οπότε Νατάσου, πάμε, ξεκινάμε, βάζεις στην άκρη όλα τα μπολ, θα σας πω όλα τα tips. Καλησπέρα και από μένα. Το μεγάλο θα το χρησιμοποιήσουμε, είπαμε, για να κάνουμε τα παγωτά μας, 2 τούρτες. Μείνετε στην παρέα μας να δείτε πως θα κάνουμε 2 τούρτες με διαφορετικές γεύσεις. Ξεκινά να το σου ρίχνεις 1 λίτρο κρέμα γάλακτος φυτική. Να δω πόσες φορές τρομάρασα, θα σας το πω. Κάτι έχει το κουτί επάνω, Νατάσα, κάτι σχοινάκι, κάτι. Πού βρε. Κάτσε. Δεν έχει τίποτα. Να σου πω, κοίτα το χέρι σου λίγο. Τι. Το δαχτυλίδι σου μου φάνηκε. Ναι. Α, εντάξει. Είπαμε καθαριότητα στην κουζίνα, πάνω απ' όλα καθαριότητα. Λοιπόν, προσεγμένα πράγματα, όχι άρτσε-βούρτσε δουλειές. Λοιπόν, ρίξε και το ζαχαρούχο κατευθείαν. Σήμερα θα σας δείξω διαφορετική διαδικασία και με 1 λίτρο και 1 ζαχαρούχο πια θα γίνει όπως πρέπει. Οι βανίλιες. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα 3 υλικά, 1 λίτρο κρέμα και το ζαχαρούχο και οι βανίλιες είναι η βάση. Εσείς μπορείτε να το φτιάξετε με ό,τι γουστάρετε μέσα. Εγώ θα σας δείξω πώς επιθυμώ εγώ να φτιάξω τις τούρτες στο σπίτι μου. Εννοείται, θα τις βάλω κατάψυξη να τις έχω για τους λόγους που σας προανέφερα. Μέχρι τώρα σε όσους διαγωνισμούς έχουμε βάλει στην ομάδα με όλα τα κορίτσια έχω συνεργαστεί άψογα τις δωροθέτριές μας. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα και πάντα όλοι παίρνατε τα δωράκια σας. Εμείς είμαστε το μέσο. Δεν εμπορευόμαστε ούτε εκμεταλλευόμαστε κάποια κατάσταση. Απλά να γνωρίζετε, γιατί αλλού συμβαίνουν. Εμάς εδώ δεν συμβαίνουν. Και ο διαγωνισμός, λέω, συνεχίζει και τρέχει. Είναι ψηλά καρφιτσωμένος στις ανακοινώσεις. Πάμε, ξεκινάς. Λοιπόν, κάνε λίγο πιο πέρα και χτύπα εσύ να τάσα. Εδώ έχω εγώ 2 τσέρκι, θα δείτε και το άλλο σε λίγο. Έβαλα μέσα τη μεμβράνη, έτσι ώστε θα μπει η τούρτα να πάρει το σχήμα. Είναι 26άρι. Αν έχετε τα ψάκια 26άρια, το ίδιο πράγμα θα κάνετε. Αλλά αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Θα σας πω τα πάντα βήμα-βήμα. Να χτυπήσει η Νατάσα την κρέμα με το ζαχαρούχο, να αφρατέψουν στην ουσία, να φουσκώσουν. Βλέπω μπήκατε αρκετοί μέσα και μεσημέρι ακόμα για τους περισσότερους. Από ποια πόλη μας παρακολουθείτε, από ποια πόλη μας βλέπετε. Καλησπέρα. Και όμως τα σχόλια βγαίνουν μια χαρά, Νατάσα. Έπρεπε να πάρω το κινητό σου.
δείτε, να ξέρετε ότι όλα τα live εδώ και αρκετές ημέρες ανεβαίνουν στο κανάλι μου στο YouTube. Είναι ένα παγωτό που δεν θέλει ξαναχτύπημα, που δεν κρυσταλώνει, που είναι πολύ αφράτο, που κερνιέται εύκολα. Δεν περιμένετε. Και επειδή έχουμε πολλά καινούργια μέλη στην ομάδα και ρωτούσανε για το παγωτό, ήταν η ευκαιρία να σας το δείξουμε και να σας δείξουμε και κάποια μικρά μυστικά που πρέπει να κάνετε. Να ακολουθήσετε. Πώς το βλέπεις? Θέλει λίγο ακόμα, ε? Δεν το χτυπάμε να γίνει σαν τη γη. Το χτυπάμε να γίνει σαν ελαφριά σαν τη γη. Θα μπορούσαμε αυτό το στάδιο να το αποφύγουμε και να σας δείξω κατευθείαν έτοιμο χτυπημένο το μείγμα. Όμως δεν θα βλέπατε έτσι τη διαδικασία. Για κάτω λίγο ακόμα. Όχι, να τάσει τελικά. Δεν βοηθάει και ο καιρός, παρόλο που έχουμε κλιματιστικό, κάνει ζέστη. Και τα δύο ήταν στο ψυγείο, και η κρέμα γάλακτος και το ζαχαρούχο. Λοιπόν, Νατάσα, τώρα κλείσε λίγο. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση. Μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα θα βάλουμε τις δικές μας τσαχπινιές και πινελιές. Μην Νατάσα μου το βγάζεις. Δεν είπαμε θα το κάνουμε με μερέντα. Το μισό δεν. Όχι, όλο. Α, δεν το κατάλαβα. Πάμε. Ναι. Ρίξε μέσα 4 κουταλιές μερέντα. Λεπτάκι να βρω πάλι το τέτοιο. Γι' αυτό σου είπα μην το βγάζεις, βραχαζούλα. Δεν βλέπω, περιμένετε. Δεν πατήσεις και πάρε το χέρι σου. Ωραία. Ρίξε μέσα 4 κουταλιές. Τη σούπα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Να σου φέρω. Όχι. Περνάς. Ναι, 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 ναι. Τι να κάνουμε, ακόμα η κατάσταση της υγείας μου δεν μου επιτρέπει να είμαι πολύ ώρα όρθια. Και έχω εδώ τη βοηθό μου. Λοιπόν. Ρίξε μέσα 4 κουταλιές. Από εδώ και πέρα είπαμε, φαντασία. Ναι. Τι σκέφτομαι, να μην ρίξω το σιρόπι. Να το κάνω αμυγδάλου. Ε, φανταστική. Χτύπα ένα 2 λεπτά. Μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Όποιος θέλει φτιάχνει καφεδάκι και εδώ μας κάνει παρέα στο live μας. Έλα. Έτσι. Το πιο εύκολο, γρήγορο και οικονομικό παγωτό. Εγώ φωνάζω και τα λέω. Και τώρα είναι κομπλέ να δάσουμε. Έχει τυπηθεί η μερέντα. Να ναι, όχι. Δεν πήρε ένα χρώμα της μόκας. Δεν είναι άσπρο τώρα. Oh. Ωραία, τέλος. Όπα, δεν θα μαζεύουμε και τις βανίλιες. Πάρε τώρα την κουτάλα της Μπέτης. Σε βολεύει να μοιράσει το τέτοιο. Βεβαίως. Ωραία, κάτσε λίγο να το στώσουμε σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν. Η μεμβράνη που θα βάλετε μέσα να είναι αρκετά μεγαλούτσικη, γιατί τώρα που θα πέσει το παγωτό με το βάρος που έχει θα πάει έτσι εδώ στον πάτο και μετά να μπορείτε να το σκεπάσετε. Αλλά και να μην γίνει αυτό, το θέμα είναι ένα, να μπέσει το παγωτό και εδώ να έχει περιθώριο μεμβράνης, μην σας χυθεί, για να μπορέσετε να το βγάλετε σε μια ωραία πιατέλα και να έχετε την τούρτα σας έτοιμη. Ανάτος. Κάτσε να κάνω μια έτσι. Να με. Α, καλά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Έτσι πρέπει να είναι. Φανταστικό. Ένα μην μπενέψω. Το σπίτι μου. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, θα το μοιράσεις να τάσεις σε 2 εισαμέρια για να κάνουμε δουλειά. Είπαμε, σήμερα φτιάχνουμε 2 τούρτες παγωτό με διαφορετικές γεύσεις. Τη βάση την είδατε, από εκεί και πέρα
Βάλτε το μυαλουδάκι και τη φαντασία να δουλέψει. Θα βάζω μία που τελειώσει το ένα, μία που τελειώσει. Ναι, παιδί μου, και μετά με τη σπάτουλα δεν αφήνει τίποτα, ρατά. Τώρα είναι σαν τη μόκα που βλέπετε στα μαγαζιά. Που παραγγέλλεται. Πέτη, ξέρεις την αδυναμία μου στο ζύμωμα, γι' αυτό μου έστειλες να κάνεις, ε! Να δω πότε θα ξαναζυμώσω. Νατάσα μου, με τη σπατουλίτσα τώρα. Κάτσε, ακόμα έχω. Α, ναι! Μοσχοβολάει, Παναγία μου! Το τρως έτσι όπως είναι. Φερέρο, ρωσέ μου μύριζε να. Φερέρο. Α, τώρα που θα βάλω μέσα το αμύγδαλο, θα μοιάζει με... Με λάχτα μοιάζει. Με λάχτα μοιάζει. Ναι. Ορίστε, μου βρήκες και τον τίτλο. Τούρτα λάκτα. Πάμε. Άμα βάλεις αυτά εδώ πως λέγονται. Ποια. Τα μπισκότα. Τα αμύγδαλα. Ναι, αμύγδαλα. Ναι, υπάρχει. Ω, μη λες λάκτα, να μας κάνει τέτοιο. Τι. Να μας στείλει σοκολάτσι. Ναι, μη πολύ. Λοιπόν, κοίτα τι ωραία που στέκεται, παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που στέκεται. Τόσο χτύπημα θέλει. Βλέπετε βήμα-βήμα τη διαδικασία να κάνετε το ίδιο. Και έτσι να το αφήσετε, μόνο με τη μερέντα μέσα, είδα τι να τα σε τύπε, έχει γεύση λάκτα. Ωπα, αχ, να τα σε μην τα λερώνεις όμως. Μου φύγει απ' έξω. Ναι, μην τα λερώνεις. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα το στρώσουμε ακόμα, γιατί μέσα θα ρίξουμε πραγματάκια, που σημαίνει. Άσε στην άκρη τη δικιά μου, άσε στην άκρη τη δικιά μου. Πάμε να φτιάξουμε ένα τουφαντάρου μας, εδώ. Αυτή θα πάρουμε, που είναι γαλάζια. Έλα, παιδί μου, ναι. Λοιπόν. Πάρε 5-6 μπισκότα, επειδή είναι μεγάλα, είναι μπισκότα με σοκολάτα μέσα και σπάστε να τα. Τι. Α, εντάξει, μου δίπλωσα αυτή εδώ. Δεν πειράζει. Θα κόψουμε άλλη. Εμένα το θέμα μου είναι να πέσει μέσα στη μεμβράνη. Ωραία. Το παγωτό να μην χυθεί. Κόβουμε τα μπισκοτάκια μας. Σπάστα, ναι. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Να σου πω, δεν άρχισε λίγο πιο εδώ. Θέλω να... εκεί, μπράβο. Πρέπει γύρω στα 6 να θέλει. Είναι μεγάλα τα μπισκότα αυτά. Ωραία. Μπράβο, κοκόνα μου. Εντάξει, μην κόνει. Κι άλλο. 6. Α, έλα. Λοιπόν, όχι, μην βάλεις άλλα. Όχι, μην βάλεις άλλα. Λοιπόν, πάρε τη μέρητα και κάνε όπως κάνουμε με το πιρούνι συνήθως. Και έχουμε εδώ κουτάλι. Και με το κουτάλι γίνεται. Για να δούμε. Έτσι αυτό. Μπράβο. Έτσι αμή. Ωραία. Όχι. Περίμενε. Πάρε και ανακάτω σε, να πάει το παγωτό μπισκότο μερέντα να ανακατώθουν. Πώς κάνουμε με την σαντιγή. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Μπράβο. Πάνω κάτω. Έτσι. Να πάνε παντού. Αυτό θέλω. Ωραία. Ωραία. Παγωτάρα λέμε, όχι αστεία. Έτσι, να μπουν τα μπισκοτάκια μέσα, συγγνώμη. Ωραία, στρώστη λίγο τώρα όσο μπορείς. Μπορώ πάρα πολύ. Όχι τελείως flat. Α, οκ. Είπαμε. Κάπως έτσι. Ναι. Ναι, έχει δίκιο. Ωραία, κάνε και έτσι τώρα με το πιρούνι επάνω. Άμα είναι flat, δεν θα κατέβει στο σωμάτι. Τελείωνε, παιδί μου! Έτσι. Μπράβο. Πέφτει. Άμα είναι κανένα ζαχαροπλαστείο, μέσα να πάρει δουλειά μα. Θέλετε εδώ και εδώ. Εργοτέχνη. Ωραία. Άμα έχει και εκείνα, πώς θα λένε, τα σοκολατάκια εκείνα τα μακριά. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, είναι κομπλέ η πρώτη τούρτα. Λοιπόν. Θα την κλείσω. Όχι ακόμα, περίμενε. Θα σηκώσω εγώ. Όχι, σταμάτα λίγο. Εδώ να φαίνεται, θα τη βλέπουνε, μέχρι να φτιάξεις αυτή. Λοιπόν, στην επόμενη, ρίξε μέσα
Αμύγδαλα, όχι μπισκότα. Είναι για ψαγμένους αυτή τώρα. Αυτή είναι της κυρίας Μαρίας. Ρίξε δύο χουρτίτσες. Ρίξε όπως έριξες και στον Αλέξανδρο έτσι μερέντα. Αυτή είναι διατροφική. Αφού δεν πάω, που δεν πάω θάλασσα φέτος, δεν πειράζει, μην πω τίποτα άλλο. Θα με κόψω. Έτσι, για τη διατροφή. Τελείωνε, παιδί μου, ανακάτωσέ το. Να τα σά. Έλα, ανακάτωσέ το. Έλα τώρα. Έτσι, ανακάτωσέ το. Ψιλοίσιοσέ το. Τώρα το μάθα. Λοιπόν, και σε αυτήν θα μου ρίξεις επάνω αμύγδαλο. Μάλιστα. Να πάει παντού. Και κάνε έτσι με τη μέρα και τέλος. Μάλιστα. Ζαχαροπλαστείο έπρεπε να ανοίξω, όχι ομάδα, ζαχαροπλαστείο. Θα μπορούσες να τα κάνεις λίγο πιο λεπτούλια. Α. Νατάσα, γιατί. Μου πέφτει από την πρώτη κουταλιά, βρε. Αχ, έπρεπε να πάρεις πυρούνι, ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είπε... Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, ωραία να το κάνω να κάτι μείνω και να ρίξω πάλι. Θα είναι μετά πολύ υπερβολή. Ναι, δεν θα είναι και τρόφι. Όχι, όχι. Σταμάτα, παιδί μου. Λοιπόν, τσακ μπαμ, έτοιμες και οι δύο οι τούρτες μας. Είδατε τι γέμιση βάλαμε, είδατε πώς τις στολίσαμε. Φέρε και την άλλη πιο κοντά. Εδώ. Τέλεια. Με ένα λίτρο κρέμα γάλακτος και ένα ζαχαρούχο, είπα, από εκεί και πέρα βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Μπαίνουν κατάψυξη, η μία θα κοπεί την 5η στις 18 στα γενέθλιά μου, να με χαίρεστε και να σας χαίρομαι, και η άλλη όταν θα έρθει το φονταράκι μου το μικρό. Λοιπόν, φιλάκια, σας γλυκάναμε και όποιος είπα χάσει το live, ανεβαίνει κατευθείαν και στο YouTube. Καλό απόγευμα. Εγώ και η Νατάσα. Γεια σας!